Η υπόθεση της 19χρονης κοπέλας, η οποία είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα της από τα 11 και ένας 39χρονος αστυνομικός την κρατούσε σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, όπου την εξέδιδε και, και βιοπροηγούσε πάνω της, έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία. Η υπόθεση για αυτή έχει πάρα πολλές πλευρές, που είναι πολύ αποκαλυπτικές της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας του κράτους της ελληνικής πολιτείας. Ξεκινώντας από το δεύτερο, από το κράτος. Αυτό που έχει προκαλέσει άλλο στα κοινωνικά δίκτυα και φαντάζομαι θα συνεχιστεί για πολλές μέρες ακόμα, είναι η στάση της ελληνικής αστυνομίας απέναντι στις αποκαλύψεις που έκανε η κοπέλα. Ποια ήταν η στάση της αστυνομίας, να τη θυμηθούμε λίγο. Πολύ απλά, ξεκίνησε από την απάθεια και την έλλειψη οποιασδήποτε ενέργειας για 6 ώρες και ακολούθησε η εξαφάνιση στην πραγματικότητα της κοπέλας και ο αποκλεισμός της από οποιαδήποτε επαφή για άλλες περίπου 12 ώρες. Αυτή ήταν η στάση της ελληνικής πολιτείας σε αυτή την καταγγελία. Να πω το αυτονόητο ότι η κοπέλα ήταν θύμα βασανιστήριων, θύμα εμπορίας ανθρώπων. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που ορίζουν τα δικαιώματά της, τα οποία η πολιτεία παραβίασε ένα προς ένα. Ναι, την μεταχειριζόντουσαν από ό,τι μάθαμε ως κρατούμενη ουσιαστικά. Ως κρατούμενη, αυτό μας το κατήγγειλε και η ίδια, το κατήγγειλε όμως και η γιατρός του νοσοκομείου Γεννηματά που την πήγαν κάποια στιγμή τη νύχτα, ότι έπαιναν μέχρι και στα εξεταστήρια μέσα, απαγόρευαν σε οποιονδήποτε να της μιλήσει, απαγόρευαν στο ίδιο το παιδί να πάρει τη μητέρα του τηλέφωνο, ζητούσε να πάρει τη μητέρα του και το απαγόρευαν να μιλήσει με τη μητέρα του, απαγόρευαν στους γιατρούς να της μιλούν και τους έλεγαν ότι είναι κρατούμενη. Αυτό πράγματι είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό, γιατί ακόμα και τον αστυνομικό μοιάζει η αστυνομία τον 39χρονο που την εξέδιδε να τον συγκάλυπτε. Δηλαδή διαβάζουμε ότι αρχικά του είχαν επιτρέψει να τηλεφωνήσει υποτίθεται στον δικηγόρο του σε αυτό, δηλαδή με φερόντουσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο από την κοπέλα. Και αυτός τηλεφώνησε, λέει, σε κάποιον συνεργό του και έτσι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και έκρυψαν, εξαφάνισαν ένα λάπτοπ. Δεν ξέρω πόσα ισχύουν από όλα αυτά. Αυτό είναι μια επίκης εκδοχή. Α, ναι. Γιατί το δικαίωμα του κατηγορουμένου να επικοινωνεί, να κάνει ένα τηλεφώνημα, είναι απαραβίαστο και δεν είμαι εγώ αυτή που θα πω ότι θα έπρεπε να παραβιαστεί. Όμως, την ίδια στιγμή της σύλληψης, την ίδια στιγμή που δίνεται στον κατηγορούμενο το δικαίωμα του τηλεφωνήματος, θα έπρεπε η αστυνομία να είναι μέσα στο σπίτι του και να κατασχέτει και να κατάσχει οποιοδήποτε υλικό, άρα και το λάπτοπ. Θα σας πω κάτι που είναι χαρακτηριστικό που μου είπε το παιδάκι όταν το είδα εγώ την Κυριακή το απόγευμα. Μου είπε ότι οι αστυνομικοί ψάχνουν τον δεύτερο, τον οποίο νομίζω δεν έχουν πιάσει ακόμα, γιατί μου είπαν ότι αυτός έχει τα κλειδιά του σπιτιού για να μπουν να πάρουν το λάπτοπ. Πραγματικά είναι ένα παραμύθι για μικρά παιδιά. Το παιδάκι αυτό είναι μικρό παιδί και το παιδάκι αυτό δεν ξέρει το αυτονόητο που ξέρει ο Έλληνας πολίτης, ότι η αστυνομία όταν διαπράττεται ένα αυτόφορο κακούργημα, εκείνη τη στιγμή έχει δικαίωμα και υποχρέωση να μπει μέσα στο σπίτι με οποιοδήποτε τρόπο και να κατάσχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είμαστε παιδιά. Όλος ο ελληνικός λαός δεν είμαστε παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η στάση των ελληνικών αρχών δεν ήταν μία στάση σύμφωνη με τον νόμο, με τα δικαιώματα των θυμάτων βασανιστήριων και εμπορίας ανθρώπων όπως αυτά καταγράφονται στις διεθνείς συνθήκες και στο Σύνταγμα και στην ελληνική νομιμότητα. Και αυτό το γιατί οι ελληνικές αρχές συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει οι ίδιες να το απαντήσουν. Δεν πρέπει εμείς να κάνουμε σενάρια. Να απαντήσουν. Ναι, δεν είναι θέμα σενάριων, ξέρετε, γιατί διαβάζουμε και έχει γίνει καταγγελία και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι πέρασε μία εβδομάδα και μετά από πιέσεις δόθηκαν τα στοιχεία του αστυνομικού που εμπλεκόταν σε αυτή την ιστορία. Από το οποίο επίσης είναι συγκλονιστικό γιατί όταν συλλαμβάνεται κάποιος σε μία διαδήλωση, τον βγάζουν φάτσα κάρτα όλα τα κανάλια. Έτσι. Δεν γίνεται. Έτσι. Σε περίπτωση μαστροπίας μία εβδομάδα μετά και μετά από πιέσεις. Δηλαδή αυτό είναι στα όρια της συγκάλυψης. Πραγματικά η εκτιμήση στα σενάρια, τη λέξη σενάρια, δεν την λέω επειδή εγώ θεωρώ ότι αυτού του είδους οι εκτιμήσεις είναι παράλογες. Είναι πολύ λογικές και πιθανότατα κάνω και εγώ τις ίδιες. Όταν όμως εγώ έβγαινα στον τύπο και έκανα αυτού του είδους τις καταγγελίες, έλεγαν ότι η κυρία Λεγάκη δεν πρέπει να τα λέει αυτά γιατί δεν διάφορα πράγματα δεν πρέπει να κάνει σενάρια κτλ. Εγώ λοιπόν δεν κάνω σενάρια, διατυπώνω ερωτήσεις, οι στάσεις της αστυνομίας είναι συγκεκριμένοι, έχουν εκδοθεί ανακοινοθέντας τη σειρά που κανένα δεν απαντάει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και από εκεί και πέρα
Δεν πρέπει εμείς, η ελληνική κοινωνία, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, να ψάχνουμε απαντήσεις. Θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να απολογηθεί. Γιατί όποιος παραβιάζει τον νόμο, πρέπει να απολογείται. Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να απολογείται. Πρέπει να προστατεύσουμε και ενδεχόμενα θύματα τα οποία να μιλήσουν, γιατί φοβούνται, για παράδειγμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχει συλληφθεί ένας άλλος, ο οποίος εδώ και μέρες περιγράφεται ως βούγου, που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκου κατ' επάγγελμα, γιατί την εξέδιδε όταν ήταν 16χρονη. Έτσι. Και πάλι τα στοιχεία του δεν υπάρχουν, ούτε φωτογραφία του. Αλλά αυτός ο βουγού, που ξέρει κάποιος αν είναι πνευμένος και πουθενά αλλού, και πώς είναι δυνατόν, ξαναλέω, και αυτό σαν δημοσιογράφος, σαν δημοκρατικός άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με πολύ λιγότερες κατηγορίες να βγαίνουν φάτσα κάρτα στα κανάλια, και άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, ξαναπαραλαμβάνω, από την ίδια την ανακοίνωση της αστυνομίας, για εμπορία ανηλίκου κατά επαγγέλμα και κατά εξακολούθηση και αμαστροπία και διακίνηση ναρκωτικών. Να παρουσιάσουν τους βούγου και μέρες μετά να μην βλέπουμε τη βάσα του. Από την πρώτη στιγμή. Όχι για μας να τη δούμε από περιέργεια. Γιατί ενδεχόμενα θύματα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι μας παίρνουν τηλέφωνο και ήδη εκπροσωπώ και μια επόμενη κοπέλα που θα πάει στην ανακρίτρια, θα καταγγείλει τα ίδια ακριβώς αδικήματα με τις ίδιες ακριβώς συμπεριφορές, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ερωτική σχέση, ήταν απευθείας μόνο εχμάλωτη και κακοποιημένη από τον ίδιο αστυνομικό με τον ίδιο τρόπο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν λέμε αυτό και λέμε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Πρώτα απ' όλα για να σταλεί ένα μήνυμα στα κορίτσια ότι δεν κινδυνεύουν. Οι εχμάλωτες δεν κινδυνεύουν. Ακόμα και αν είχε διαρρεύσει το όνομα του κατηγορουμένου στο διαδίκτυο, αυτό δεν είναι μήνυμα εγγύησης για τα θύματα. Τα θύματα θεωρούν ότι είναι ασφαλή όταν η ίδια η πολιτεία εκδηλώνει τη βούλησή της να τα προστατεύσει. Και αυτό γίνεται με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, δίνουμε το όνομα στη δημοσιότητα και δίνουμε μια ανακοίνωση που καλεί τα θύματα να προσέλθουν στη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει η πολιτεία παρέχει εγγύησης. Τα υπόλοιπα είναι για μικρά παιδιά. Ακριβώς. Και ξέρετε, για πολλωστή φορά βγαίνει στην αφρό το ζήτημα της διαφθοράς στην αστυνομία. Μιλάμε για κυκλώματα trafficking και διακίνηση ναρκωτικών που δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται αστυνομικοί. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις αστυνομίες του κόσμου υπάρχει τμήμα ιστορικών υποθέσεων. Δηλαδή, αδιάφθορων αστυνομικών, οι οποίοι, μεσαγωγικά ή εκτός έχουν δηλαδή καμία σημασία, οι οποίοι αστυνομεύουν την αστυνομία. Η ερώτηση είναι, πού οφείλεται αυτή η διαφθορά και πώς αντιμετωπίζεται. Ακούστε, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι ο κεντρικός πυρήνας και η κεντρική κατεύθυνση που η πολιτική ηγεσία δίνει στην αστυνομία είναι η καταστολή του εσωτερικού εχθρού. Είναι αποτελεσματικότατη η αστυνομία στο να καταστέλει διαδηλώσεις, να καταστέλει κοινωνικούς αγωνιστές, να καταστέλει, να επιτίθεται στις πλατείες που μαζεύονται τα παιδιά μας, να έχει μια συμπεριφορά ευθέως εχθρική προς την κοινωνία όταν αυτή εκδηλώνει την άσκηση των δικαιωμάτων της και των ελευθεριών της, και νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία αδιαφορεί από εκεί και πέρα, δίνει ασυλία στους αστυνομικούς τη στιγμή που ασχολούνται με άλλα εντός εισαγωγικών επαγγέλματα. Εφόσον δηλαδή εκπληρώνεται αυτός ο ρόλος της καταστολής του εσωτερικού εχθρού, η ελληνική πολιτεία δεν ενδιαφέρεται αν παράλληλα οι ίδιοι αστυνομικοί ή άλλοι αστυνομικοί ασχολούνται με εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ή κάτι άλλο. Γι' αυτό και όλος αυτός ο άνθρωπος, επί τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα που έχουμε μια διαδρομή από τις κοπέλες που έχουν βγει, τα έκανε αυτά τα πράγματα με το πρόσωπό του, με το όνομά του, τα κορίτσια, τα θύματα του. Είχε προφίλ στο Facebook, είχε προφίλ ήταν ανοιχτό, καθένας καταλάβαινε τι ήταν. Και ανέβαζε ακριβώς βίντεο από τα οποία φαινόταν ότι ο άνθρωπος έκανε αυτή τη δουλειά. Αυτό, τα θύματα του τον ήξεραν. Αυτά τα θύματα που τα απειλούσε με τη ζωή τους, που μου λέει η τελευταία κοπέλα, το πιστόλι δεν έμπαινε ποτέ στη θήκη, ήταν πάντα ακουμπισμένο πάνω στο τραπέζι όταν μου μιλούσε. Γιατί αυτό καθόριζε τι θα γίνει παρακάτω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τα έκανε όλα αυτά με το όνομά του. Οι κοπέλες ήξεραν το όνομά του και ήξεραν το επάγγελμά του και ήξεραν και την φυσιογνωμία του. Άρα ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αίσθηση κινδύνου, δεν αισθανόταν ότι θα ελεγχθεί από την υπηρεσία του, δεν αισθανόταν ότι έκανε κάτι παράτερο, ούτε καν παράνομο, δεν ξέρω.
Ναι, αναρωτιέμαι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι βγήκε πάλι στην δημοσιότητα, το ξέρουν όλοι πλέον, υπήρχε ένα site. Υπάρχει ένα site, μα υπήρχε. Όχι, υπάρχει ένα site, μέσα στο οποίο ένας κατηγορούμενος πουλούσε τα κορίτσια. Και ο ίδιος αυτός ο κατηγορούμενος και το πρώτο το κορίτσι, το εχμάλωτο, το πουλούσε μέσα από το site. Που είναι δημόσιο. Πουλάνε ανθρώπους. Δεν είναι κρυφό. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ειδική υπηρεσία αστυνομική, κρατική, που να ελέγχει αυτά τα site, αν κάνουν διακίνηση βεβαίως ανθρώπων. Βεβαίως. Θα έπρεπε, υπάρχουνε. Υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά προφανώς δεν κάνει αυτό. Τι έκανε, δεν έβλεπε τα site αυτά, δεν βλέπει αυτά τα site. Και άλλα site με παρόμοιο περιεχόμενο. Πουλάνε ανθρώπους, δεν είναι απλώς πουλάνε ανθρώπους και όχι μόνο ενήλικες και ανηλίκους. Και κάνουν την πάπια, δεν βλέπουν από ό,τι φαίνεται. Είπαμε, άλλος είναι ο προσανατολισμός. Άλλος είναι ο προσανατολισμός, σωστά. Και πάλι θα επανέλθουν, πάλι, ενώ είναι άλλος ο προσανατολισμός, κάνοντας τους αγαθούς, δεν θα πρέπει σε κάθε τμήμα μετά από τέτοιες περιπτώσεις trafficking και κακοποίησης γυναικών να υπάρχει ειδικό τμήμα, ειδική υπηρεσία που να εξετάζει αυτά τα πράγματα. Ακούστε, εγώ δεν θα έλεγα ότι όταν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην αστυνομία, θα έπρεπε να φτιαχτεί μια άλλη υπηρεσία για κάθε σάπιο κομμάτι. Εγώ θα έλεγα ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να τηρούν τον νόμο, όπως οφείλει κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Οι αστυνομικοί οφείλουν επιπλέον να εξασφαλίζουν ότι κάθε πολίτης άλλος θα τηρεί τον νόμο, ότι δεν θα τον παραβιάζει. Έτσι ώστε όταν κάποιο θύμα απευθύνεται στην αστυνομία, όπως θέλουν να μας λένε, τότε θα πρέπει να προστατεύουν το θύμα και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε άλλος, δράστης, είτε πολίτης είτε αστυνομικός, θα πρέπει να διώκεται. Και αν είναι αστυνομικός, θα πρέπει να διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Το ίδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει και η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να το πούμε, ότι με ιδιαίτερη επίοικια μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει αδικήματα που διαπράττονται από αστυνομικούς. Δεν είμαστε όλοι ίσοι στα τεράστιο μάτια της δικαιοσύνης. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και θα πρέπει μπροστά σε αυτή την ευθύνη να σταθούν και οι δυο θεσμοί, και η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Και για να μπορώ να πάψω κάποια στιγμή να λέω ότι δεν θέλουμε περισσότερη αστυνομία, θέλουμε περισσότερες αλληλέγγυες σερβιτόρες, γιατί αυτή που έσωσε το κορίτσι ήταν η σερβιτόρα, δεν ήταν η αστυνομία. Ακριβώς. Θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά, άλλη μια πλευρά που ανέδειξε όλη αυτή η ιστορία, που είναι το θέμα της πορνογραφίας και των εταιριών παραγωγής πορνό. Δηλαδή, ακόμα και αν όλα γίνονται νομότυπα, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον η συγκεκριμένη εταιρεία που είναι η Σιρήνα, η οποία λέει ότι έχει και δήλωση, έκανε και ιατρικές εξετάσεις, είδε κτλ. Ό,τι νομότυπο και να έγινε, δεν εξασφαλίζει κανείς ότι πίσω από αυτή τη νομότυπη ιστορία δεν κρύβονται μηχανισμοί τράφικινγκ και βίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει έλεγχος ουσιαστικός, που να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρέπει η επαγγελματία που κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά για μια δούλα η οποία η δούλα, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν. Θα πρέπει, για να μην κλείνουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας, να απευθυνόμαστε στη λογική μας. Τη στιγμή που παγκοσμίως το μεγαλύτερο τμήμα του τράφικινγκ και η μεγαλύτερη κερδοφορία του τράφικινγκ, που είναι νομίζω το δεύτερο μετά την πώληση, τον τρίτο μετά την πώληση όπλων και ναρκωτικών, η πιο κερδοφόρα επιχείρηση διεθνώς είναι το τράφικινγκ. Είναι σαφές λοιπόν, κρίκος στην αλυσίδα του τράφικινγκ είναι η βιομηχανία πορνό. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες, να το πω έτσι, των εταιριών, που είναι οι άνθρωποι που έχουν τον έλεγχο των εταιριών της βιομηχανίας πορνό, έχουν γνώση ότι μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν εντός πολλών εισαγωγικών σε αυτά τα βίντεο είναι εχμάλωτοι. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το αποδείξω για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Όμως, είναι σαφές ότι ήδη με τη συγκεκριμένη εταιρεία σχετίζεται ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Αυτό έχει αποδειχτεί. Είναι σαφές επίσης ότι αυτή η σχέση δεν αφορά μόνο ένα παιδί, αφορά ήδη και δεύτερο. Πιθανότατα αφορά και τρίτο. Είναι αυτονόητο ότι ο κατηγορούμενος Μπουγιούκος δεν χτυπούσε τα κορίτσια την ώρα που υπέγραφαν το συμβόλαιο. Τα είχε ήδη χτυπήσει από προηγουμένως. Αυτό βέβαια που αναφέρεται από τη δεύτερη
καταγγέλουσα είναι ότι το πιστόλι και κατά τη στιγμή της υπογραφής δεν έμπαινε ποτέ στη θήκη. Ήταν πάντα στο τραπέζι. Και ότι ο ίδιος ο Μπουγιούκος ήταν παρόν και όταν έπεφταν και οι υπογραφές. Και στις υπογραφές ήταν. Και όταν έπεφταν οι υπογραφές. Προφανώς δεν έλεγε μπροστά στους τον κόσμο τον υπόλοιπο εκεί να υπογράψεις, διότι διαφορετικά θα σε σκοτώσω. Αλλά το πώς βγαίνουν τα συμπεράσματα και τι συμπεράσματα βγαίνουν από τον κάθε λογικό άνθρωπο, νομίζω ότι μπορούμε να τα... Έτσι είναι. Υπάρχει και ένα ζήτημα που είναι πιο πολύπλοκο, αν θέλετε, που αφορά πάλι την εκμετάλλευση γυναικών αυτή τη φορά, γενικότερα. Ακούω εξής περιπτώσεις που δεν υπάρχει βία και trafficking, που υποθετικά πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία. Υποθετικά, πάντα όταν υπάρχει περίπτωση βίας και trafficking, επεμβαίνει. Τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου νεαρές κοπέλες, 16χρονες, 17χρονες, μπορούν να παρασυρθούν από τον κάθε ένα ο οποίος είναι καπάτσος, να το πούμε έτσι λαϊκά, με δέλεαρ το χρήμα ή ακόμα και τον έρωτα. Μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να παρέμβουμε σαν πολιτεία, σαν κοινωνία, για να αποτραπεί μια τέτοια. Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε σαν κοινωνία να κάνουμε είναι να διατυπώσουμε μια θέση που λέει ότι εν έτη 2021, που έχει καταργηθεί η δουλεία 200 χρόνια, δεν μπορούμε να δεχόμαστε κάποιος άνθρωπος να αγοράζει άνθρωπο. Η βιομηχανία του σεξ, καθώς λέγεται έτσι, είναι βιομηχανία αγοραπολισίας ανθρώπων. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε ως κοινωνία αυτό το πράγμα να είναι νόμιμο. Και όταν το λέω αυτό, δεν εννοώ ότι θα πρέπει να είναι παράνομη η διάθεση του σώματος των ανθρώπων που είναι θύματα αυτής της βιομηχανίας, αλλά αυτών που αγοράζουν. Ο αγοραστής θα πρέπει να είναι παράνομος και όχι ο άνθρωπος που εξαναγκάζεται είτε από φτώχεια, είτε από απάτη, είτε από εκφοβισμό, είτε από πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν θα πρέπει αυτός να είναι παράνομος. Θα πρέπει να είναι παράνομος αυτός που αγοράζει άνθρωπο. Πρέπει να πούμε ότι όσο πολύ μεγαλώνει η διεθνής οικονομική κρίση και κυρίως η κοινωνική κρίση, δηλαδή η μεγαλύτερη φτώχεια, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πετιούνται έξω από τον κοινωνικό ιστό, αυτά τα φαινόμενα μεγεθύνονται. Μεγεθύνεται δηλαδή η εκμετάλλευση των ανθρώπων που φτάνει μέχρι το σημείο της εκμετάλλευσης της ύπαρξής τους. Άρα ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που εξαναγκάζονται είτε από φτώχεια, γιατί το του έταξα χρήματα δεν είναι τόσο χυδαίο όσο ακούγεται, όταν υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες που ζουν στην εξαθλίωση και είναι αυτές εκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να εξαναγκαστούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη δραστηριότητα και αυτό δεν είναι καθόλου ελεύθερη επιλογή. Και ας μην είναι εχμάλωτοι όπως είναι τα συγκεκριμένα κορίτσια. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή όταν δεν υπάρχει καμιά άλλη επιλογή. Θα πρέπει να σταθούμε λοιπόν απέναντι σε αυτό και να αναπτύξουμε τέτοιους θεσμούς, κατά τη δική μου γνώμη, που αφενός θα οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και απ' την άλλη μεριά θα αρχίσουν να απαιτούν και να κλονίζουν από τους απέναντι, να κλονίζουν αυτή την ιεραρχία. Μια κοινωνική ιεραρχία που καταλήγει στο ότι κάποιοι άνθρωποι θα ορίζουν και θα αγοράζουν άλλους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη κοπέλα, όπως γνωρίζουμε, επέστρεψε στην οικογένειά της. Όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχουν στη σημερινή Ελλάδα δομές προστασίας κακοποιημένων γυναικών? Υπάρχουν ελάχιστες και είναι τόσο ελάχιστες και ανεπαρκείς, ώστε παρά το φιλότιμο και την πολύ μεγάλη διάθεση για βοήθεια πολλών ανθρώπων στην περίπτωση αυτή, το Σάββατο που περιμέναμε έξω από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζί με αλληλέγγυες κοπέλες από φεμινιστικές οργανώσεις, ψάχναμε παντού να βρούμε μια δομή, ώστε όταν θα αφήσουν το κορίτσι ελεύθερο να την πάμε. Και δεν βρίσκαμε. Ήταν Σαββατοκύριακο. Και μην θεωρηθεί ότι εγώ κατηγορώ τους υπαλλήλους των δομών, κάθε άλλο. Είναι τόσο λίγοι, έχουν μείνει τόσο λίγοι, ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους ανθρώπους να ξεπερνάνε τον εαυτό τους. Και έτσι λοιπόν, ευτυχώς που το κορίτσι είπε θέλω να πάω στη μαμά μου, σπίτι μου, δεν ξέρω αν το ρώτησαν για δομή, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, με δεδομένες αυτές τις ελλείψεις στις δομές, που το ξέρουμε όλοι τελικά, πού μπορούν να απευθυνθούν αυτές οι γυναίκες και με δεδομένη την έλλειψη της αστυνομίας, δηλαδή να κάνει τα δέοντα,
πώς μπορούν αυτές οι γυναίκες που βρίσκονται στην θέση που βρέθηκε η κοπέλα να απευθούν πού και σε ποιους. Καταρχήν, θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα δίκτυο αλληλεγγύης στις γειτονιές. Αυτό που αποδείχτηκε και σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν έχουμε άλλο προστάτη από το διπλανό μας. Θα πρέπει να απλώσουμε εμείς πρώτα το χέρι στην κοπέλα που βλέπουμε με μαυρισμένο μάτι. Θα πρέπει να γίνουμε εμείς η αλληλέγγυα σερβιτόρα που έσωσε το συγκεκριμένο κορίτσι. Θα πρέπει εμείς να μην γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σαν αυτό που έσωσε αυτά τα κορίτσια. Γιατί δεν ήταν η σερβιτόρα η οποία ειδοποίησε τις φεμινιστικές οργανώσεις. Η οποία πρέπει να τιμηθεί κάποια στιγμή από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι είναι χαρούμενο για αυτή την εξέλιξη. Το ξέρω, αλλά θέλω να το κάνει για ως παραγματισμό. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε το μεγαλύτερο βραβείο για αυτή την κοπέλα θα ήταν το να τη μιμηθούμε. Να γίνουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία να ξεπεράσουμε το ότι εγώ είμαι αδύναμος και δεν μπορώ να συνεισφέρω. Να καταλάβουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε και να καταλάβουμε ότι η δύναμη έρχεται από τη συλλογικότητα. Αν δεν ήταν η αλληλεγγύη, οι συλλογικότητες, ο τρόπος, η αποφασιστικότητα με την οποία έδρασαν αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η υπόθεση δεν ξέρω εάν θα είχε έρθει, δεν θα είχε έρθει στη δημοσιότητα σίγουρα, δεν ξέρω αν αυτό το κορίτσι θα είχε βρει το κουράγιο να φύγει. Να ειδοποιήσει, να καταγγείλει κτλ. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη.